Αυτό σημαίνει, Δήμαρχε, ότι μετά από 3 χρόνια θα φύγουν τα ντεπόζιτα, θα μπορούν να πίνουν οι Ηρακλειώτες νερό από τις βρύσες. Ναι, αυτή είναι και η επιθυμία μας. Αυτός είναι και ο σκοπός μας, να επανέλθουμε στις βρύσες. Και θα επανέλθουμε στις βρύσες. Μετά από 3 χρόνια θα αρχίσει η απομάκρυνση των ντεπόζιτων. Δεν μπορώ να σας πω ότι θα απομακρυνθούν σε μία μέρα, αλλά θα αρχίσει σιγά σιγά η απομάκρυνση των ντεπόζιτων, που είναι ένα φαινόμενο που δεν υπάρχει πολύ. Δεν το βλέπει κανείς σε όλη τη χώρα. Από την ανάγκη των καθηκόντων μέχρι σήμερα έχουμε ανοίξει και άλλες γεωτρήσεις από αυτές που βρήκαμε. Έχουμε επίσης πολύ σημαντική βοήθεια του φράγματος από Σελέμη, αλλά έχουμε και μια μονάδα αφαλατώσεως που μπορεί να μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη σε περίπτωση γυψιδρίας, όπως αυτή που αντιμετωπίσαμε το 2018. Είναι το μεγαλύτερο έργο που έχει συνοπατηθεί για δίκτυο ίδρυση στην πόλη του Ηρακλείου. Και με αυτό το έργο ουσιαστικά η ΔΕΙΑ περνάει σε μια νέα εποχή. Διότι πλέον κλείνουμε όλο το δίκτυο μαζί με τα 3 έργα τα οποία έχουν ήδη είναι σε εξέλιξη. Έχουμε ένα έργο στην Χριστοποιή το οποίο τέλειωσε ήδη. Στο Μασαμπά, στα Καμίνια, στη Θέρισο, στις Μεσαμπελιές. Για την ολοκλήρωση αυτού του έργου βλέπουμε επιτέλους φως στο τούνελ. Δηλαδή να καταργηθούν τα ντεπόζιτα και να έχουμε απευθείας από το δίκτυο νερό να πίνουν οι Ηρακλειώτες. Όλο ο αστικός συχθητός του Δήμου Ηρακλείου θα έχει νέο δίκτυο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει καθαρό νερό, έχουμε τα αποσελέμη, σημαίνει νερό με πίεση, να επιτέλους να καταργήσουμε τα ντεπόζιτα. Για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια έργων, δραστηριοτήτων, ενεργειών, βλέπουμε μπροστά μας την προοπτική να ολοκληρωθεί όλο το δίκτυο της πόλης με νέους αγωγούς, 20.000 υδρόμετρα, σύστημα τηλεμέτρησης των υδρομέτρων και εξυγχρονισμό του συστήματος ελέγχου των δικτύων.